Γέροντα, ένας δαιμονισμένος είναι σε θέση να καταλάβει σε τι έφταιξε και δαιμονίστηκε. Ρωτήθηκε μία μέρα ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Γέροντα, στον δαιμονισμένο των Γαδαρινών, πόσοι δαίμονες κατοικούσαν? Δαιμόνια πολλά, γράφει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είπε ο δαιμονισμένος ότι το όνομά του ήταν Λεγεών, δηλαδή Λεγεώνα. Και βλέπετε, όπως έναν δαιμονισμένο μπορεί να κατοικούν ένα σωρό δαίμονες, έτσι και στην καρδιά του πιστού μπορεί να χωρέσουν όλοι οι Άγιοι. Αφού ο Χριστός χωράει, πόσο μάλλον χωρούν οι Άγιοι? Μεγάλα μυστήρια. Μια φορά, όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, χτύπησε κάποιος το καμπανάκι του. Κοίταξα από το παράθυρο και τι να δω? Είδα έναν άντρα που τον ακολουθούσε μια ολόκληρη φάλαγγα δαιμόνων, ένα μαύρο μήνος από δαίμονες. Πρώτη φορά είδα να εξουσιάζουν έναν άνθρωπο τόσοι δαίμονες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέντιουμ. Είχε ανακατέψει ευχές της εκκλησίας με επικλήσεις δαιμόνων, χριστιανικά βιβλία με μαγικά και μετά τον εξουσίαζαν οι δαίμονες. Ήταν φοβερό. Πολύ στεναχωρέθηκα. Μερικοί ψυχίατροι και τους δαιμονισμένους τους θεωρούν ψυχοπαθείς. Μερικοί ιερείς πάλι, κάποιος ψυχοπαθείς, τους βγάζουν δαιμονισμένους. Ενώ ένας ψυχοπαθής, για να βοηθηθεί, πρέπει να πάει αλλού. Έτσι, αντίστοιχα, και ένας δαιμονισμένος θα πάει και αυτός αλλού για να βοηθηθεί. Άλλο ο ψυχίατρος, άλλο ο παπάς. Ο ψυχίατρος πώς μπορεί να βοηθήσει έναν δαιμονισμένο? Δεν μπορεί. Γέροντα, ένας δαιμονισμένος είναι σε θέση να καταλάβει σε τι έφταιξε και δαιμονίστηκε? Βέβαια και μπορεί να το καταλάβει, εκτός κι αν έχει πάθει και το μυαλό του, οπότε τότε είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθεί. Αν είναι μόνο δαιμονισμένος, μπορείς πιο εύκολα να συνεννοηθείς μαζί του και να τον βοηθήσεις, αλλά πρέπει και αυτός να κάνει υπακοή. Αλλιώς πώς να βοηθηθεί? Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένας από την Νότια Ελλάδα που είχε πάει στους Ινδούς και είχε δαιμονιστεί. Έλεγε κάτι βρισιές και έβγαζε από το στόμα του αφρούς. Τα μάτια του ήταν άγρια, ορθάνυχτα. Του έλεγα εγώ τότε, «Μη λες παιδί μου αυτές τις βλασφημίες, γιατί έτσι καλείς τα δαιμόνια». Αλλά εκείνος δεν με άκουγε. Και από την άλλη, μου ζητούσε να τον βοηθήσω. «Βοήθησέ με, μόνον εσύ μπορείς να με βοηθήσεις», έτσι μου έλεγε. «Πώς να σε βοηθήσω», του λέω. «Εσύ από μένα θέλεις να προσευχηθώ για να λυτρωθείς με τη χάρη του Θεού, αλλά εσύ μετά μόνο σου καλείς τα δαιμόνια. Πήγαινε να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν εξορκισμούς και έλα μετά να συζητήσουμε». «Δεν πηγαίνω», μου λέει. «Έλα μέσα να σου βάλω λαδάκι από το καντήλι», του λέω. «Δεν θέλω λαδάκι, θέλω να με βοηθήσεις». Πήγε μετά πιο πέρα και κουβέντιαζε με κάποιον. Κάποια στιγμή που έλεγα σε μία συντροφιά ότι ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες για τη σωτηρία μας, φώναξε από πέρα, «Ρε εσύ, γιατί λες ότι εργάζεται ο Θεός για να σωθούν οι άνθρωποι?» «Έχουμε έναν πατέρα στον ουρανό και έναν στη γη και πιο πάνω είναι ένας άρχοντας». «Πάψε τις δαιμονολογίες», του λέω, και έλεγα μέσα μου την ευχή. «Τώρα με μπέρδεψες», μου απάντησε εκείνος. Και του είπα κι εγώ «φύγε» και τον τίναξα πέρα. Τότε αυτός έγινε κουβάρι. «Εσύ με ποιον είσαι?», με ρωτά. «Με τον Χριστό είμαι εγώ», του λέω. «Ψέματα», μου λέει. «Ψέματα λες. Δεν είσαι με τον Χριστό, αφού εγώ ο ίδιος είμαι ο Χριστός και εσύ με χτυπάς». «Είδατε πώς θα το παρουσίασε ανάποδα ο διάβολος? Του έβαλε τον λογισμό ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός».
«Γέροντα, αυτά τα λέει ο διάβολος». «Ναι, ο διάβολος τα λέει. Αλλά βλέπεις, ο Θεός του έδωσε το κουράγιο να έρθει μέχρι το Άγιον Όρος και το να ξεκινήσει από την άλλη άκρη της Ελλάδας να έρθει στο Άγιο Όρος σε τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν ακούει και γίνεται χειρότερα. Αν όμως έκανα υπακοή, θα βοηθιόταν». Ρωτήθηκε ένας δαιμονισμένος, δηλαδή ουσιαστικά ρωτήθηκε το πονηρό πνεύμα που βασάνιζε τον δυστυχισμένο νέο. «Έχεις πολλούς οπαδούς». Και το δαιμόνιο απάντησε γεμάτο απελπισία. «Έχω πολλούς, αλλά τελικά μου τους παίρνει αυτός». «Αυτός είναι ο Χριστός, του οποίου τα δαιμόνια δεν θέλουν ούτε το όνομα να προφέρουν, αφού και μόνο αυτό το όνομα Ιησούς Χριστός τα καίει κυριολεκτικά». Ο διάλογος αυτός φανερώνει ότι και εκείνοι τους οποίους οι άνθρωποι, κρίνοντας εξωτερικά, θεωρούν ότι δεν είναι για τη Βασιλεία του Θεού, τελικά την κερδίζουν με τη μετάνοια και την επιστροφή, ίσως ακόμα και στις τελευταίες ώρες της ζωής τους. Και αυτό καταθλίβει και φαρμακώνει τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο. Αλλά θα πει κάποιος, η ουσία του ερωτήματος δεν βρίσκεται στο πόσοι θα σωθούν, διότι και ελάχιστοι ή έστω και ένας άνθρωπος να πάει στην κόλαση, αυτό δεν συγκινεί τον Θεό της αγάπης, ότι οι λίγοι ή ο ένας θα τιμωρούνται αιώνια. Το ερώτημα είναι πράγματι συγκλονιστικό. Και ωστόσο, ο Θεόσοφος Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας δίνει την απάντηση. Γράφει το εξής. «Ο Θεός δημιουργεί και φέρει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη τα γινόμενα από αγαθότητα και γνωρίζει από πριν τα όσα θα γίνουν. Αν δεν δημιουργούνταν, ούτε κακοί θα υπήρχαν, ούτε και ο παντογνώστης Θεός θα τους γνώριζε από πριν. Ωστόσο, εάν ο Θεός δεν έφτιαχνε τον κόσμο με τη σκέψη ότι η αμαρτία και το κακό θα επικρατήσουν στη γη και ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που από τη δική τους θέληση θα γινόντουσαν κακοί, τότε το κακό θα νικούσε την αγαθότητα του Θεού. Τότε το κακό θα αποδεικνυόταν πιο ισχυρό από την άπειρη αγαθότητα του παντοδύναμου Θεού, αφού αυτό θα συγκρατούσε, θα αναχέτιζε και θα εμπόδισε τον Θεό να δημιουργήσει και άλλα πλάσματα, ευτυχισμένα και μακάρια». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.